Και δημοσιεύματα χθες. Είχαμε και τον κύριο Σόλτς, ο οποίος είπε: καλά τα χειρίζεστε, πολύ σοφά τα θέματα. Και λογικά. Και λογικά είναι η κρίσιμη εβδομάδα, το Euro Working Group την Πέμπτη, όπου θα δούμε εκεί πέρα και θα ζυγίσουμε αν υπάρχουν αντιδράσεις. Και μετά πάμε στο Euro Group της 21ης, όπου θα έχουμε την τελική απόφαση. Τελικά. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που από την πρώτη στιγμή είχε πει η ελληνική κυβέρνηση. Και θέλω να υπενθυμίσω εδώ ότι το θυμάστε και εσείς πολύ καλά, ότι το μέτρο για τις συντάξεις ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε περάσει στα πλαίσια της δεύτερης αξιολόγησης, τότε που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρούσε ότι δεν θα πιαστούν οι στόχοι από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και πίεζε για 1% περικοπές. Την ίδια στιγμή, βέβαια, επειδή οι Ευρωπαίοι διαφωνούσαν, είχαν περάσει και τα θετικά μέτρα και έτσι βρέθηκε αυτή η λύση του 1% αρνητικά, 1% θετικά μέτρα. Επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη της ελληνικής κυβέρνησης ότι το πλεόνασμα που έπρεπε να πιαστεί, που ήταν ο στόχος, θα πιαστεί χωρίς να χρειάζεται να γίνει η απομείωση της προσωπικής διαφοράς. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από το σύνολο των στοιχείων της Κομισιόν. Οπότε νομίζω ότι τώρα που κλείνει και η διαδικασία για όλους τους προϋπολογισμούς, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, γιατί δεν είναι διαδικασία διαπραγμάτευση, είναι διαδικασία που γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Λίγαν συντόμω θα είναι και επίσημα, θα μπει και η βούλα ότι προφανώς δεν θα προχωρήσουμε. Δεν μιλάμε για αναστολή, μιλάμε για κύρωση του μέτρου. Α, για κύρωση του μιλάμε μέτρου. Για κύρωση του μέτρου. Το λέω αυτό γιατί στα πλαίσια της καταστροφολογίας, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα αντιμετωπίζουμε και κάποιο καινούριο σενάριο. Διάφοροι διακινούν το σενάριο ότι απλά είναι θα πάει πιο πίσω και ότι τελικά θα γίνει. Όχι, κάποιοι δεν είχαν ποντάρει πάντως αυτό το σενάριο, κύριε Λιώπη. Νομίζω ότι αν σκεφτούμε λίγο προσεκτικά, θα θυμηθούμε φράσεις ότι δεν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, δεν θα κλείσει η τρίτη αξιολόγηση. Μετά θα ερχόταν ο κόφτης το 16, μετά θα ερχόταν ο κόφτης το 17. Τελικά ούτε ο κόφτης ήρθε, οι αξιολογίες κλείσανε. Πιστοληπτική γραμμή στήριξης δεν ήρθε, τέταρτο μνημόνιο δεν ήρθε. Και αντιθέτως, πλέον αυτό το οποίο φαίνεται καθαρά είναι ότι από εδώ και πέρα, το επόμενο διάστημα, θα μιλάμε για θετικά μέτρα τα οποία θα κλείνουν πληγές και δεν θα ανοίγουν νέες. Άρα, ξεκαθαρίζεται, ακύρωση του μέτρου, δεν υπάρχει κανένα σενάριο περί αναστολής. Και εδώ που λέμε για τα άλλα μέτρα, πάλι υπήρχε το σενάριο ότι εντάξει, μπορεί να μας δώσουν συντάξεις, αλλά θα μας κόψουν τα άλλα τα θετικά μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Νομίζω ότι και το γεγονός ότι σήμερα, πρώτα απ' όλα την προηγούμενη εβδομάδα, ψηφίστηκαν τα αναδρομικά στη Βουλή, που είχε ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, αναδρομικά για τους γιατρούς, για καθηγητές πανεπιστημίων, για δικαστικούς, για σώματα ασφαλείας. Το γεγονός ότι σήμερα έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει μειώσεις για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Υπενθυμίζω ότι με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού, κάτι περισσότερο από 80% μη μισθωτών ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες πληρώνουν τα ίδια ή λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Με το νέο νομοσχέδιο που μειώνεται και η ασφαλιστική εισφορά για άλλους 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω ότι είναι φανερό ότι τα θετικά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί προχωράνε κανονικά και θα συνεχίσουν να προχωράνε το επόμενο διάστημα. Και ξέρετε, είναι και αντικειμενικό γιατί η θετική εικόνα της οικονομίας διαρκώς διευρύνεται. Το γεγονός ότι μειώνεται και αποκλιμακώνεται η ανεργία δίνει περισσότερο χώρο ελευθερίας για κοινόχρησης μέσα στα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί βασίζονται και τα καλά αποτελέσματα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Στο γεγονός ότι μειώνεται η ανεργία, άρα έχουμε πολύ περισσότερα έσοδα, κυρίως από τη μισθωτή εργασία. Παράλληλα, έχουμε όμως και κύμα προσφυγών και αποφάσεων για αναδρομικά και των άλλων συνταξιούχων. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε ως κυβέρνηση, κύριε Λιώπουλε? Υπάρχουν συνταξιούχοι που λένε δώσατε τα αναδρομικά στα ειδικά μισθολόγια αυτά. Υπάρχουν αποφάσεις και πριν την απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας του 2015, όπου έλεγε το δημόσιο συμφέρον περί αναδρομικότητας, και υπάρχει μια ανησυχία. Και βλέπουμε τους συνταξιούχους έχουν κάνει χιλιάδες αιτήσεις. Νομίζω ότι και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό ότι είναι θετικό το ότι η ανησυχία είναι στο κατά πόσο και πόσο γρήγορα θα μπορέσουμε να κλείσουμε πληγές του παρελθόντος. Δηλαδή ότι πλέον δεν συζητάμε ούτε για περικοπές ούτε για νέα μέτρα, αλλά το πόσο γρήγορα θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αδικίες που έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, έχει απαντήσει επίσημα και η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και συνολικά της κυβέρνησης ότι είναι πρόθεση της κυβέρνησης όσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο έχουμε και όσο πιο θετικά είναι τα αποτελέσματα διαρκώς να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Προφανώς τώρα υπάρχουν και κάποια ζητήματα όχι διαδικασίας, βαθιά ουσιαστικά και με δικαστικές αποφάσεις, άρα δεν θα μπορούσα να πω κάτι περισσότερο. Άρα διαχωρίζεται το δικαστικό το οποίο θα πάρει το δρόμο του, αλλά από εκεί και πέρα εσείς ως πολιτική αντιμετώπιση του θέματος, όσο έχετε το δημοσιονομικό περιθώριο. Νομίζω ότι αυτό έχει αποτυπώθηκε ξεκάθαρα, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι αν υπάρχει μισή πιθαμή γη δημοσιονομικού χώρου, αυτή την εκμεταλλευόμαστε. Έτσι και θα είναι προτεραιότητά σας αυτά τα θέματα, κύριε Λιώπουλε? Έχει αποδειχτεί ξεκάθαρο ότι είναι προτεραιότητα, ειδικά το ζήτημα των συντάξεων, γιατί βγαίνοντας από την κρίση ελληνική
ελληνική κοινωνία το ζήτημα των συντάξεων δεν είναι απλά. Δεν, και με αυτά τα τεράστια ποσοστά ανεργίας που υπήρχαν, το ζήτημα των συντάξεων, και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, δεν ήταν απλά ένα εισόδημα για συνταξιούχους, ήταν ένα πολύ κρίσιμο στήριγμα συνολικά για χαμηλόμισθους στην ελληνική κοινωνία. Άρα προφανώς τα ζητήματα των συντάξεων είναι προτεραιότητα. Βέβαια, κύριε Λιόπουλε, το ζητούμενο είναι οι νέοι να στηρίζουν την οικογένεια και όχι να περιμένουμε ακριβώς, τον ηλικιωμένο να μας στηρίζει και το ασφαλιστικό, γιατί και ο ηλικιωμένος δεν θα έχει σύνταξη. Οπότε... Δεν είναι αντιπαραθετικά αυτά τα δύο. Γι' αυτό είπα και όλα πριν ότι το θετικό στοιχείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και προχωράμε όλο αυτό το διάστημα είναι η μεγάλη αποκλιμάκωση της ανεργίας. Δηλαδή το γεγονός ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια η ανεργία έχει μειωθεί περισσότερα από 7 μονάδες, και δεν μιλάμε απλά για μείωση της ανεργίας. Μιλάμε για αύξηση απασχόλησης. Δηλαδή με καθαρούς όρους στον ιδιωτικό τομέα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας, και τα επίσημα στοιχεία σε αιτήσια βάση δείχνουν ότι το 70% αυτών των θέσεων εργασίας είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης και όχι μερικής απασχόλησης. Στόχος, κύριε Λιόπουλε? Νομίζω ότι στο τέλος της χρονιάς, όταν θα έχουμε πολύ σύντομα θα έχουμε και το ετήσιο τεύχος Εργάνη για το 2018, νομίζω ότι θα μπορούμε να πούμε ότι στην τετραετία 2014-2018 θα έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 400.000 καθαρές θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Να πω εδώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η δουλειά που γίνεται και στο ελεγκτικό κομμάτι από την επιθεώρηση εργασίας, τόσο για την αδήλωτη εργασία όσο και για την υποδηλωμένη. Δηλαδή για περιπτώσεις όπου πολλοί εργαζόμενοι ενώ δηλώνονται λίγες μέρες τη βδομάδα ή τετράωρα, δύο ώρα κτλ., στην πραγματικότητα είναι περιπτώσεις που υποκρύπτεται πλήρης εργασία. Σε ποσοστά ανεργίας, πού μπορούμε να πούμε ότι θα κινηθούμε την επόμενη διετία? Γιατί ήδη είμαστε ψηλά. Έτσι. Εννοείται. Είμαστε ψηλά. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί 7 μονάδες η ανεργία προφανώς έχει δώσει μια τεράστια ανάσα και στους ανθρώπους και στην οικονομία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Αλλά προφανώς εννοείται ότι το 19% παραμένει ένα δυσθεώρατο μέγεθος. Και αν θέλετε, η αποτύπωση της ανεργίας είναι και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της βαθιάς αποτυχίας της συνταγής που επιλέχθηκε από την αρχή της κρίσης να εφαρμοστεί στην ελληνική περίπτωση. Δηλαδή το ότι μιλάμε για μια χώρα που η ανεργία εκτοξεύτηκε από το 10 στο 28% δείχνει πόσο βαθιά λανθασμένες ήταν οι στόχοι σας για ετήσια αποκλιμάκωση αυτού του ποσοστού. Αυτό, επειδή δεν μιλάμε πλέον για στόχους, αλλά μιλάμε για πραγματικότητα, αυτό το οποίο έχει κλειδώσει είναι ένας ρυθμός αποκλιμάκωσης που ξεπερνάει το 2% το χρόνο. Mm-hmm. Ο στόχος μας και η δουλειά μας είναι αυτό να αυξηθεί όσο περισσότερο γίνεται, και όχι μόνο να αυξηθεί με ποσοτικά χαρακτηριστικά, αλλά να αυξηθεί και με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι ανακοινώσεις που είχαμε κάνει και με την Υπουργό Εργασίας πριν από 1,5 περίπου μήνα για το σχεδιασμό του Υπουργείου μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 19 στόχευε κυρίως σε νέους επιστήμονες, σε νέους ανθρώπους υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης, όχι γιατί για κάποιο φαντασιακό λόγο αυτοί οι άνθρωποι έχουν προτεραιότητα απέναντι σε ένα μεγάλο άνθρωπο μακροχρόνια άνεργο, αλλά γιατί μπορούν μακροπρόθεσμα να αποτελέσουν τον καταλύτη που θα δημιουργήσει πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας και πολύ πιο σταθερές βάσεις συνολικά στην ελληνική οικονομία. Και αφορά αυτούς το πρόγραμμα αυτό με τις 5.500 θέσεις, και το σημαντικό είναι ότι μιλάμε για θέσεις καλά αμοιβόμενες. Πείτε μας ποιους αφορά αυτό το πρόγραμμα, πότε ξεκινάει. Εξ αρχής είχαμε ανακοινώσει τρεις ας πούμε ομάδες μέτρων για νέους επιστήμονες. Το ένα αφορούσε τον ιδιωτικό τομέα, μάλλον δύο από τα τρία αφορούσαν τον ιδιωτικό τομέα και το ένα το δημόσιο. Μέσα στις επόμενες 5 μέρες το πολύ θα έχουν ανοίξει οι προσκλήσεις για να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 5.500 θέσεις σε φορείς του δημόσιου και το ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το συγκεκριμένο είναι ένα πρόγραμμα με διπλή στόχευση. Είναι ένα πρόγραμμα που αφενός στοχεύει στο να εργαστούν νέοι επιστήμονες, αλλά την ίδια στιγμή είναι και ένα πρόγραμμα θεσμικής αναβάθμισης κρίσιμων τομέων του δημοσίου. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, φορείς όπως παραδείγματος χάρη ο ΕΦΚΑ θα προχωρήσουν και θα ολοκληρώσουν την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Δηλαδή θα υλοποιηθεί πλήρως το ψηφιακό αρχείο, το ιστορικό της κοινωνικής ασφάλισης, κάτι το οποίο θα βοηθήσει, θα έχει ένα άμεσο θετικό αντίκτυπο. Σε αυτό το πρόγραμμα, όπως είπατε και εσείς, η μισθή θα είναι για 12 μήνες και θα είναι μισθός ο οποίος θα προσεγγίζει το μισθό του πρωτοπροσλαμβανόμενου ΠΕ ή ΤΑΦΕ στο δημόσιο με τα επιδόματα για μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Για ΠΕ είναι στα 1040 και για ΤΑΦΕ είναι στα 990 ευρώ. Mm. Και μετά υπάρχουν τα επιδόματα για μεταπτυχιακό και διδακτορικό που είναι 50 και 100, και 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για έναν μισθό που είναι προφανώς αξιοπρεπής, έναν μισθό που αντιστοιχεί και όλα στο έργο που θέλουμε να κάνει αυτός, mm-hmm. αυτός ο κόσμος, δηλαδή κρίσιμα έργα για την αναβάθμιση φορέων του δημοσίου. Νομίζω ότι ένα από τα ιδιαίτερα
σημαντικά έργα. Είναι και ένα έργο που θα κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στήριξη και συμβουλευτική στις φυλακές ανηλίκων, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που θα πάρει. Υπάρχουν μια σειρά δηλαδή από. Άρα μιλάμε για εξειδικευμένο προσωπικό. Ακριβώς. Το οποίο, όπως μας είπατε, μιλάμε για νέους επιστήμονες που θα εργαστούν πάνω στο αντικείμενό τους, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή θα προκυριχθούν συγκεκριμένες θέσεις, έτσι. Ακριβώς. Θα προκυριχθούν συγκεκριμένες θέσεις με συγκεκριμένες προσόντες. Δεν έχει καμία σχέση ούτε εργασιακά, ούτε στο πώς έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί με παλιότερες προσπάθειες που είχαν ακουστεί. Ίσως θυμάστε την περίπτωση των States που ήταν ένα πρόγραμμα των 400 ευρώ με ανασφάλιστη εργασία και με ανθρώπους που δεν δουλεύαν πάνω στο αντικείμενό. Ωραία, αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ένα κεφάλαιο για τους φορείς που θα τους προσλάβουν επιστημονικό προσωπικό. Τι έγκυα έχουν ώστε να συνεχίσουν μετά, αφού θα προσφέρουν αυτό που θα προσφέρουν μετά, θα πάρουν ένα μπόνους σε περίπτωση που προκυριχθούν κάποιες νέες θέσεις? Προφανώς μετράει κανονικά η προϋπηρεσία σε όλους τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Αλλά αυτό το οποίο φροντίζουμε να κάνουμε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και το έχουμε πει εξ αρχής, γι' αυτό τονίζω τη λέξη project, ότι είναι, παραδείγματος χάρη, η ψηφιοποίηση των φορέων του δημοσίου δεν είναι ένα διαρκές ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που μια παλιότερη πολιτική ηγεσία θα μπορούσε να επιλέξει να το δώσει έξω στην αγορά, να κάνει ένα διαγωνισμό και να πάρει μια ιδιωτική εταιρεία μέσα στους 12 μήνες που θα ολοκληρωθεί αυτό το project. Το κάνετε μέσα εσείς. Η δικιά μας επιλογή είναι ακριβώς να το κάνουμε. Και επιδοτείτε και την εργασία. Ακριβώς. Να το κάνουμε με επιστήμονες οι οποίοι οπότε θα είναι συγκεκριμένα project τα οποία θα τα αναλαμβάνουν αυτοί οι άνθρωποι που προσλαμβάνονται. Είναι project με αρχή, μέση και τέλος. Αλλά την ίδια στιγμή είναι τεράστιο όφελος το ότι 5.500 νέοι επιστήμονες θα εργαστούν, θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενό τους. Τονίζω το αντικείμενό τους. Δηλαδή δεν θα είναι για να καλύψουν αριστερά και δεξιά τρύπες ή δουλειές που δεν σχετίζονται με αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει και προφανώς εννοείται ότι θα μετράει η προϋπηρεσία για το επόμενο διάστημα. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι ούτως ή άλλως η δημόσια διοίκηση είναι σε μια φάση ανασυγκρότησης. Το γεγονός ότι έχουμε πετύχει τον κανόνα ένα προς ένα δίνει τη δυνατότητα για να γίνουν πολύ σημαντικές και κρίσιμες προσλήψεις. Ορθώς, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση έχει επιλέξει ως πρώτους τομείς την υγεία και την εκπαίδευση, γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα κενά. Θα ήταν λίγο οξύμορο μετά από τόσα χρόνια κρίσης πρώτες προσλήψεις να γίνουν σε διοικητικές θέσεις υπουργείων και όχι σε νοσοκομεία και σχολεία. Άλλα προγράμματα θα ακολουθήσουν. Και στον ιδιωτικό τομέα, ανάλογα, από ό,τι μας είπατε. Αν μπορείτε να μας τα πείτε και εντάχει αυτά. Ναι, νομίζω η πιο σημαντική παρέμβαση που αφορά πάλι νέους με υψηλή εξειδίκευση στον ιδιωτικό τομέα είναι που θα αφορά συγκεκριμένα επιχειρήσεις στη μεταποίηση, στη βιομηχανία, στην αγροδιατροφή και μια οριζόντια ειδικότητα από φύτους πληροφορικής. Σε αυτό το πρόγραμμα ο ΑΕ θα επιδοτεί το 50% μισθολογικού με μισθολογικού κόστους και η επιδότηση θα μπορεί να φτάνει και μέχρι τα 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού. Αυτό σημαίνει ότι θα επιχορηγούνται δηλαδή και μέχρι μισθή 1.600 ευρώ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης στοχεύει στο να υπάρξει μια σύνδεση νέων επιστημόνων με συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, τομείς στους οποίους πιστεύουμε ότι πρέπει η χώρα να οικοδομήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη στιγμή. Πότε το περιμένουμε αυτό το πρόγραμμα? Μέχρι τέλος του μήνα θα έχει βγει η προκήρυξη και άρα θα μπορούν πλέον. Πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι σε αυτό? Είναι 10.000 θέσεις εργασίας. Ο πρώτος κύκλος θα προκηρυχθούν οι πρώτες 6.000 θέσεις εργασίας και με το που κλείσει ο πρώτος κύκλος θα προχωρήσουμε. Και το άλλο πρόγραμμα? Έχει δεσμευτεί. Mm-hmm. Και το άλλο πρόγραμμα είναι για 20.000 θέσεις εργασίας που θα αφορούν, είναι οι λεγόμενες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, που θα αφορούν πρώτα απ' όλα κατάρτιση νέων επιστημόνων σε συγκεκριμένα αντικείμενα, είτε από θεωρητικές είτε από θετικές σχολές. Αντικείμενα, παραδείγματος χάρη, το πρώτο πρόγραμμα που θα βγει θα αφορά κατάρτιση 5.000 νέων επιστημόνων από θετικές σχολές, φυσικό, μαθηματικό, πολυτεχνείο, πάνω στον προγραμματισμό. Ακριβώς γιατί έχουμε διαγνώσει μέσα από το μηχανισμό διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για προσωπικό το οποίο μπορεί να δουλέψει ως προγραμματιστής σε βάση δεδομένων, σε ανάλυση δεδομένων και σε μια σειρά από τέτοιους κλάδους. Άρα είναι ένας σχεδιασμός που ακουμπάει και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά με μια υψηλή εξειδίκευση. Μάλιστα. Και άρα μας δίνει πλεονεκτήματα. Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε. Θα είστε υποψηφίος δήμαρχος της Αθήνας? Πείτε μας κι άλλη μια είδηση. Αυτό είναι μια συλλογική απόφαση, δεν είναι δικιά μου απόφαση. Προφανώς σας ενδιαφέρει η Αθήνα όμως. Κοιτάξτε, Αθηναίος είμαι, στην Αθήνα έχω μεγαλώσει, στην Αθήνα έχω γεννηθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι τιμητικό ο χώρος σου να σε επιλέξει κάτι τέτοιο, δεν θα μπορείς να τα αρνηθείς, αλλά επιμένω ότι στην αριστερά αυτά είναι ζητήματα συλλογικής απόφασης και όχι προσωπικής επιλογής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Βύρονα. Για να πάμε.